Αρχηγέ, τον Ιδρύς σήμερα δεν κατάφερε να κάνει το 2-2 που είχε κατακτήσει το κύπελλο την περασμένη σεζόν. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό μάτς? Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Στην ομάδα μας κάναμε μια υπερπροσπάθεια. Όλο αυτόν τον καιρό έχουμε από την εμαστική τελευταία στιγμή, 10 Οκτωβρίου, δώσαμε μεγάλο αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, στον κόσμο που μας στήριξε όλο αυτόν τον καιρό. Ήρθαμε να παίξουμε ένα θεσμό κυπέλλου, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι το μάτς κρίθηκε πιστεύω στην κουρασία της ομάδος. Απήχαν κάποιοι προσφερειστές λόγω υποχρεώσεων, επαγγελματικών υποχρεώσεων από την ομάδα. Πιστεύω ότι κρίθηκε και στην παράγοντα ότι έχει στα πέναλτι. Στα πέναλτι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Δείξατε πάθος μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Θεωρείς ότι σήμερα η ομάδα σου αδικήθηκε σε κάποια σημεία νωρίτερα? Θα μπορούσε να κάνει ένα γκολ και να το πάρει? Μπορούσε να προηγηθεί 1-0 με το βουλωμένο στο δοκάρι. Είχαμε κάποια άλλη ευκαιρία. Είχε και φιλιππιάδα, ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι. Πιστεύω το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Και στο παράγοντα πέναλτι μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Στόχησα τώρα στην ομάδα και στο πρωτάθλημα, γιατί παίζετε δεν Η ομάδα μας είναι να τερματίσει όσο γίνεται αξιοπρεπότατο και πιστεύω ότι το έχει δείξει. Χτυπάει όλα τα παιχνίδια. Θα τελειώσει αξιοπρεπότατο όπως ξεκίνησε. Έχουμε κάνει κάποιους προγραμματισμούς για την καινούργια σεζόν και την καινούργια σεζόν θα προσαρμοστούμε στο αρσενικό ποδόσφαιρο πιο δυνατή. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξ, η ομάδα σου έδειξε μετά το πρώτο ημίχρονο να το θέλει λίγο περισσότερο. Πιστεύεις ότι θα μπορούσατε νωρίτερα να πάρετε το κύπελλο? Νομίζω ότι είχαμε ένα επιπλέον κίνητρο καθώς η ομάδα έπαιξε και πέρυσι στο Ρουνίδιο θεσμό στο τελικό. Και οπότε, τη στιγμή που το χάσαμε πέρυσι, νομίζω ότι δικαιούμαστε να το πάρουμε φέτος. Τελικά είδαμε ότι στο τελευταίο πέναλτι κρίθηκε, στο πέμπτο πέναλτι, το κύπελλο. Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες ή ήσασταν λίγο καλύτερες? Θεωρώ ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και από εμάς και από την ομάδα του Οδυσσέα. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ρώσικη ρουλέτα εκεί την ώρα. Και όλα είναι θέμα τύχης. Θες να αφαιρώσεις κάπου τη σημερινή κατάκτηση του κυπέλλου? Στην ομάδα μου και στους συμπαίκτες μου. Σε κανέναν. Η συνέχεια του πρωταθλήματος για τη Φιλιππιάδα, στόχη που βάζετε? Νομίζω ότι πλέον και μαθηματικά έχουμε σωθεί. Οπότε όσο πιο ψηλά τερματίσουμε, νομίζω αυτός είναι ο στόχος για φέτος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάννο, πέρυσι η ομάδα σας δεν κατάφερε να πάρει το κύπελλο. Φέτος τα πράγματα αντιστράφηκαν και το κατακτήσατε. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να καθαρίσει πιο νωρίς το μάτς της Φιλιππιάδα? Πιστεύω ότι ήταν το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο έχασαν δύο καλές ευκαιρίες ο αντίπολος. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι έτσι δυνατό, μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και στην παράταση πιστεύω έπρεπε εκεί να το είχαμε τελειώσει το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι με τα πέναλτι θα είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Γενικά υπάρχει η δικαίωση, ας είναι και στα πέναλτι, το πήραμε φέτος. Χάσαμε πέρυσι. Το έχουμε ξαναχάσει άλλη μια χρονιά από παλιότερα που σούμε τα παιδιά στα πέναλτι. Το πήραμε φέτος και είμαστε ευχαριστημένοι. Και θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους συλλάδους που πραγματικά αγαπάνε τον εθνικό Φιλιππιάδος και όχι σε αυτούς που το παίζουν εθνικάρες και εθνικάκια και είναι έτοιμοι να κάνουν την κακοπροαίρετη κατηγορία στην ομάδα. Ξέρω. Ποια κινήτρα μπορεί να έχει μια ομάδα που παίζει Δέλτα Εθνική για να διεκδικήσει και τον τίτλο του κυπέλλου στην έρθει πρέβεζα της Λευκάδας? Πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να πετυχαίνει σε ανάμεσα Τετάρτη που έχουν πρωταθλήματα, που είναι τα παιχνίδια δύσκολα. Δεν μπορούν τα παίκτες να παίξουν Κυριακή Τετάρτη. Εκτός αν έχει μεγάλο ρόστερ, μπορεί να ξεκουράσει κάποιου προσεστές. Εμείς προσπαθήσαμε σε όλη τη διάρκεια του κυπέλλου να το κάνουμε αυτό. Ρισκάραμε και με τη Βόλτσα στον ημιτελικό. Βάλαμε πιο νέα παιδιά. Γιατί κοιτάγαμε το πρωτάθλημα. Να μην κρυβόμαστε, βασικό στόχο μας είναι το πρωτάθλημα, να είμαστε μέσα στην Εφτάδα, να είμαστε αυτή τη νέα γάμα εθνική που αρμόζει στον εθνικό Φιλιππιάδο. Στο πρωτάθλημα τη Δέλτα Εθνική, πού βάζετε τον πύχη, πόσο ψηλά βάζει η Φιλιππιάδο? Την Κυριακή πιστεύω θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Μπορεί και 28 βαθμοί που είμαστε τώρα να είσαι γύρω στο 99% σίγουρο, μπορεί και να μην είσαι. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία παιχνίδια δεν παίζει το γήπεδο, παίζει για απ' έξω. Το γήπεδο έχει κάποια προβλήματα της Φιλιππιάδας. Πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα που θέλει να παίξει καλό ποδόσφαιρο σε αγωνιστικούς χώρους δύσκολους? Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογηθούμε, σε κάποια παιχνίδια το πληρώσαμε, όπως ήταν με τον Οδυσσέα που είχαμε χάσει στη Φιλιππιάδα, με το Μεσολόγγι. Ο κακός αγωνιστικός χώρος πιστεύω ότι την ομάδα που έρχεται να αμυνθεί μέσα στη Φιλιππιάδα την διευκολύνει από ότι να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, μπάλα κατοχής που προσπαθήσαμε να παίξουμε στα παιχνίδια.
ειδικά στο πρώτο γύρο, όντως είναι πρόβλημα και πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει τα πάντα τη νέα χρονιά να προσθέσει το γήπεδο ένας πραγματικός αγωνιστικός χώρος για ποδόσφαιρο. Προσωπικά θέλετε να αφιερώσετε κάπου αυτόν τον τίτλο? Το είπα και πριν, το τίτλο πέρα από τον εαυτό μου ήταν μια πολύ δύσκολη, θα έλεγα, ποδοσφαιρική χρονιά φέτος. Είπα και πριν στα παιδιά για τους μεγάλους εθνικάρες που έπανε την ομάδα. Δεν το είπα πριν. Θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου, τον οποίο έχασα. Thank you.